Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Sportal TV, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη ποδοσφαιρικό απόγευμα Κυριακής στα γήπεδα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Σε δευτερόλεπτα σέντρα στο πολύ μεγάλο πυρεώτικο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής του τετάρτου ομίλου της γάμα εθνικής. Σέντρα στο παιχνίδι. Ένα φάουλ τώρα, δεν δόθηκε υπέρ του εθνικού. Πάμε γρήγορα να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο εθνικός του Θήμιου Γεωργούλη κατεβαίνει με τους Βουτσιλιά κάτω τα δοκάρια, Στασινό, Γιατράκη, Στρατάκη, Μακρύ, Μαρτίνο, Μάναλη, Σούφλα, Αργυρίου, Αλιμπά και Σουλελέ. Ενώ ο μόνογός του, ο κ. Λευτέρης Βασιλιάδης του Ιωνικού, κατεβαίνει με τους Παλιγκίνη. Κάτω από τα δοκάρια, Μιχελή, Κατσικιά, Κατσαβριά, Κυριακίδη, Κρητικό, Καραχάλιο, εδώ μια ευκαιρία τώρα για τον Εθνικό, θα δει και θα μπλοκάρει ο Παλιγκίνης πριν γίνουν επικίνδυνες οι καταστάσεις μπροστά από την εστία του τερματοφύλακα του Ιωνικού. Συνεχίζουμε με την 11 του Ιωνικού. Κυριακής, Κρητικός, Καραχάνιος, Ζαφυρίδης, Ρόβας, Ντούνιας και Παντελίδης. Η 11 που παρατάσσει ο Λευτέρης Βασιλιάδης για τους νικιώτες. Εθνικός τώρα, ένα πλάγιο με τον Κατσαβριά. Κερδίζουν του Εθνικού και φάουλ για τους γηπεδούχους. Σταρά, θα κάτσεις πάνω εσύ. Έλα, κάτσε. Λοιπόν, να σου πει κάτι αυτός. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, στο Sportal TV παρακολουθείτε ζωντανά από το Δημοτικό Στάδιο του Μοσχάτου την αναμέτρηση, το μεγάλο πυριώτικο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής του τετάρτου ομίλου ανάμεσα στον Εθνικό και τον Ιωνικό. Και ένα καλό σουτ, μεγάλη απόκρουση του τερματοφύλακα Βουτσινιά, κόρνερ για τον Ιωνικό. Μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, η μεγάλη ευκαιρία για τον Ιωνικό. Και κατευθύνεται ο Καραχάλιος τώρα για αυτή την εκτέλεση κόρνερ. Ένα ποιότητο τέρπι το οποίο έχει αρχίσει με τους καλύτερους Ιωνούς εδώ, στο γήπεδο του Μοσχάτου. Πλασαριστά τώρα η εκτέλεση. Θα σεντράρει. Διώχνει άμυνα του Εθνικού και ακόμη πιο μακριά τώρα για να καταλήξει μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα Βουτσινιά. Βουτσινιάς ετοιμάζεται για αυτό το ελεύθερο. Αργά ο τερματοφύλακας του Εθνικού κατευθύνεται προς την μικρή του περιοχή για να στήσει την μπάλα. Και δίνει συνέχεια τώρα στον αγώνα ο τερματοφύλακας του Εθνικού. Με ένα βαθύ βολέ θα ψάξει εκεί πέρα τον Μάναλη. Το Μάναλη. Μάναλη θα κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πλασαριστά τώρα Μάναλης για τον Αργυρίου. Αυτός προσπαθεί να αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο. Δεν θα τα καταφέρει. Κλείνεται. Τελικός πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Με τη συμπλήρωση 5 λεπτών στο παιχνίδι. 0-0. Εθνικός Πειραιός Ιωνικός στο πολύ μεγάλο ντέρμπι του Πειραιά για την πέμπτη αγωνιστική του τετάρτου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας.
Η μετάδοση είναι μια προσφορά της διαδικτυακής τηλεόρασης του Sportal TV. Γενικώς τώρα προσπαθεί να αναπτυχθεί με τον Ντούλια να σεντράρει από την άλλη πλευρά για τον Ρόβα σε θέση offside. Υποδεικνύεται ο Ρόβας. Ακούτε και τους φασαριόζους, λιγοστούς αλλά φασαριόζους, έτσι, φιλιάθμους του. Έχουν κατακλείσει εδώ τις εξέδρες του Δημοτικού Σταδίου στο Μοσχάτο. Συνέχεια στο παιχνίδι. Μια βαθιά παλιά τώρα στην πλάτη της άμυνας του Ιωνικού. Κυνηγάει εκεί ο Γιατράκης. Θα προλάβει. Πλάγιο out για τον Ιωνικό. Εθνικός τώρα με την μπάλα στα πόδια. Με τον Γιατράκη, με τον Κατσικέ, με τον Γιατράκη, ναι. Σεντράρει ο Γιατράκης. Άστοχη, σέντρα out. Η μπάλα θα περάσει out. Είναι εύκολο λίγο αυτό εδώ να μου το βγάλει λίγο εδώ μπροστά. Όχι! Έλα! Δεν ξέρω εγώ, θα είναι πιο. Θέλω αυτό το παραθυράκι εδώ τώρα. Αν πατήσει δεξί κλειπ δεν έχει κανένα κλείσιμο εδώ. Όχι, θέλω να το βγάλω μπροστά. Να το εμφανίσω θέλω. Δεν έχουμε ίδια. Α, να το. Συνεχίζουμε από το Δημοτικό Στάδιο της
Ατμοσχάτου 0-0 πάντα σε ζωντανή εξέλιξη. Το πειραιωτικό ντέρμπι, Εθνικός Πειραιά Ιόνικος Ανίκιας. Μπάλα τώρα στο χώρο του κέντρου. Κερδίζουν οι του Ιωνικού. Αλλά λάθος πάλι. Καθαρίζει τελικά η άμυνα των φιλοξενούμενων. Με τον Εθνικό και πάλι στο προσκήνιο. Γιατράκης θα σεντράρει. Κόβει τελευταία στιγμή εκεί ο κριτικός. Ξανά ο Εθνικός όμως μπροστά. Πίσω η μπάλα. Θα σεντράρει εκεί. Και πάλι η μπάλα περνάει από τα πόδια του Γιατράκη. Εκείνος θα κερδίσει το κόρνερ. Ο δραστήριος μέχρι στιγμής Γιατράκης από την Παυλάκης, και πολύ σωστά με διορθώνουν εδώ πέρα, πάρα πολύ σωστά ο Παυλάκης. Ένα κόρνερ λοιπόν για τους γηπεδούχους. Παυλάκης πολύ καλοτραβηγμένο, διώχνει η άμυνα του Ιωνικού. Από την άλλη πλευρά τώρα είναι ο Αργυρίου αυτός που θα κερδίσει ένα πλάγιο. Παρακολουθείτε πάντα τη ζωντανή μετάδοση της διαδικτυακής τηλεόρασης του Sportal TV. Εθνικός Πειραιώς Ιωνικός 0-0 στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκπληκτική ευκαιρία, μοναδική ευκαιρία. Θα μπλοκάρει ο Παλιγκίνης. Εξεπαθής προβολή. Αν δεν κάνω λάθος, ο Σουλελές πρέπει να ήταν αυτός. Έχασε μοναδική κλασική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, να βάλει μπροστά τους γηπεδούχους. Και είναι, ναι, είναι ο Σουλελές αυτός που έχασε την πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία στο ξεκίνημα. Σαν μέτρησε ακριβώς. Λοιπόν, επιστρέψαμε στη ζωντανή μετάδοση του Sportal TV από το Δημοτικό Στάδιο Μοσχάτου. 0-0 πάντα, Εθνικός Πειραιώς Ιωνικός, στο μεγάλο ντέρμπι, μεγάλο πειραιώτικο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής του τετάρτου ομίλου. Ιωνικός τώρα μπροστά, ένα καλό σουτ στην αγκαλιά του τερματοφύλακα Βουτσινά. Η φάση αυτή ακριβώς στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα μας συγχωρέσετε για τα όποια τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζουμε κατά διαστήματα εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο Μοσχάτου. Με δύο καλές φάσεις, μία κατέρωθεν για κάθε ομάδα, κλασικότερη όλων, την κοντινή προβολή του Σουλελέ μόλις στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης του πρώτου μέρους, που μπλοκάρει ο τερματοφύλακας Παλιγκίνης. Ιωνικός τώρα ελέγχει κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Για βαθιά παλιά τώρα με στόχο εκεί τον Ντούλια. Διώχνουν του Εθνικού. Και θα κοντρολάρουν τώρα το ρυθμό του παιχνιδιού. Ρόβας προσπαθεί να συνδυαστεί εκεί με τον Αργυρίου, μάλλον προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Μάναλη και θα τα καταφέρει. Πλάγιο out για τους γηπεδούχους.
Περνάει μπάλα από όλους εκεί και από τον Αργυρίου. Out. Ελεύθερο για τον goalkeeper του Ιωνικού. Τον Παλιγκίνη. Ο οποίος αργά αργά θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι στείλοντας την μπάλα για ένα ελεύθερο. Σε ένα ηλιόλουστο απόγευμα Κυριακής, ο καιρός σύμμαχος στις προσπάθειες και των 22 ποδοσφαιριστών εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Μοσχάτου. 0-0 πάντα, Εθνικός και Ιωνικός στο μεγάλο ποιοτικό ντέρμπι. Τώρα πατάει περιοχή ο Ρόβας, αλλά θα γλιστρήσει, θα χάσει την μπάλα η του Εθνικού τώρα με τον Αργυρίου. Αργυρίου κλείεται από δύο. Θα ψάξει εκεί τον Μάνα Λίσο, τη λένε. Φάουλ. Φάουλ. Κάποια νεύρα δεν χρειάζεται αυτά νομίζω. Με το διαιτητή της αναμέτρησης να πλησιάζει εκεί και να κατευνάζει τα πνεύματα προς στιγμή. Κερδισμένο φάρτιο τον Ιωνικό λοιπόν. Με τον Μιχελή να βρίσκει πίσω τον τερματοφυλακά του, Παλιγκίνη. Ο Παλιγκίνης θα δώσει τον Κατσικιά και αυτός με μια βαθιά παλιά τώρα. Καραχάλιος. Ζαφυρίδης πιο πίσω. Να προλάβει εκεί. Ο Παναγιώτης είναι αυτός. Όχι, δεν είναι. Ο Παναγιώτης είναι άλλος. Ψάχνουμε μια παλιά το Ρόβα. Μονομαχίες τώρα στο χώρο του κέντρου. Θα κατεβάσει την μπάλα ο Καραχάλιος. Καραχάλιος κλείνεται από δύο υπό την επιτήρηση δύο παιχτών του Εθνικού. Ζαφυρίδης, καλό σου τώρα. Θα πέσει και θα μπλοκάρει ο Βουτσινάς. Καλή φάση αυτή. Υποψία ευκαιρίας για τους φιλοξενούμενους με τη συμπλήρωση 21 λεπτών στο πρώτο μέρος. 0-0 πάντα. Παρακολουθείτε πάντα από τη διαδικτυακή τηλεόραση του Sportal TV το μεγάλο πυρεώτικο ντέρμπι στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου της 3ης εθνικής κατηγορίας. Αργυρίου τώρα σαν το Μάναλι. Μάναλις μάχεται εκεί, θα χάσει τελικά. Αν έγινε το λάθος. Και διώχνει άλλο τελικά μετά που είναι κόντρα. Το διώξιμο του κριτικού απέφερε ένα out με τον Παλιγκίνη, τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ένα βολέ. Μάναλης θα κατεβάσει την μπάλα πάρα πολύ όμορφα και θα βρει τον Σουλελές. Θα χάσει την μπάλα με τον Κατσαβριά ακόμη πιο πίσω. Παντελίδης ζητά κάποιο στήριγμα εκεί. Θα μπει στη φάση και ο Ρόβας. Παντελίδης και πάλι θα ψάξει το Ρόβα. Ελέγχουν του Εθνικού. Μαρτίνος με μία για τον Αργυρίου κόβεται και πάλι κερδίζουν οι του Εθνικού με τον Ντούλια, με τον Παντελίδη. Παντελίδης αλλάζει πλευρά τώρα για τον Κατσικιά. Κατσικιάς παράλληλη σέντρα στην αγκαλιά του Βουτσινά. Επικίνδυνη επέλαση του Κατσικιά, αλλά η παράλληλη σέντρα δεν είχε κάποιον άμεσο αποδέκτη. Νέο πλάγιο τώρα για τους γηπεδούχους. Γελάει εδώ μπροστά μας ο Παντελίδης. Στο γνωρίζει ότι ήταν το πλάγιο. Πάντε!
Κερδισμένο φάουλ τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Με το μακρύ, πλασαριστά για τον Αλιμπά. Μεγάλη φάση να παρεκκλήσει. Επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα του Ιωνικού. Δίνει ο διαιτητής. Ολοκληρώνεται έτσι, λύεται αυτή η μίνι πολιορκία στα καρέ του τερματοφύλακα του Ιωνικού. Κυριακίδης. Και ο Ιωνικός και πάλι στο προσκήνιο με τον Κατσαβριά. Στη μία χάνει την μπάλα ξανά από την μπάλα στον Κατσαβριάς. Ανεβαίνει ο Πλέμιο και ο Παντελίδης. Τώρα θα πάρει την μπάλα, αλλά έχει κλειστεί. Κατσαβριάς, Παντελίδης και πάλι. Για τη φιλή παλιά εκεί περισσότερο. Παντελίδης ελέγχει την μπάλα, την κατεβάζει, αλλάζει πλευρά τώρα για τον Καραχάλιο. Ο Καραχάλιος δεν θα προλάβει. Flag out για τον Εθνικό. Και φάουλ τώρα. Σε ένα φάουλ στο οποίο έχει υποπέσει ο Κυριακίδης, αν δεν κάνω λάθος. Φάουλ υπέρ των γηπεδούχων. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στα μισά του πρώτου μέρους εδώ στο δημοτικό γήπεδο Μοσχάτου. 0-0 πάντα. Ένα σκληρό φάουλ τώρα. Ένα σκληρό φάουλ, ζητούν κάρτα του Εθνικού. Εκτελείται γρήγορα Αργυρίου. Κλείνεται, θα χάσει την μπάλα ο επιθετικός του Εθνικού. Ευκαιρία για τον Ιωνικό να βγει μπροστά, αλλά είναι μόνος του εκεί. Ποντούλιας, παρόλο που θα κατεβάζει τα κοπή, ήταν απελπιστικά μόνος του Ποντούλιας. Έχει άμυνα του Ιωνικού, θα διώξουμε τώρα πριν δημιουργηθούν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από τα κάρια του Παλιγκίνη. Και πάλι ο Ιωνικός προσπαθεί να βγει μπροστά. Βλέπουμε μέσα σε ένα παιχνίδι με πολύ ωραίο ρυθμό σε αυτό το πρώτο μισό του πρώτου μέρους στο Μοσχάτο, με φάσεις με ρυθμό πάνω κάτω. Λείπουν οι φάσεις από τα τελευταία λεπτά, αλλά ανά πάση στιγμή μπορεί να σημειωθεί κάτι αξιόλογο, με τους επιθετικούς των δύο ομάδων να είναι πολύ δραστήριοι σε αυτό το πρώτο μισό του πρώτου μέρους. Πάλι γίνεις τώρα, θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Φωνάζει στους αμυντικούς του για την προηγούμενη φάση. Ιωνικός και πάλι μπροστά. Και ένα φάουλ. Κερδισμένο σε καλό σημείο, αρκετά μέτρα έξω από την νέα περιοχή του Βουτσινά. Τώρα κόντρα με τον Εθνικό πάντα. Flag out. Εθνικάρα. Flag out για τον Εθνικό. Εθνικός. Λοιπόν. Ένα σου τώρα στα σώματα και η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Για να δούμε, προλαβαίνει ο τερματοφύλακας Βουτσινάς, αλλά δεν έχει προλάβει ο Βουτσινάς να γυρίσει και εδώ πάει να δημιουργηθεί επικίνδυνη κατάσταση. Θα κόψει άμυνα, Βουτσινάς έχει επιστρέψει τώρα. Επιθετικό φάουλ και διαμαρτυρίες τώρα από τους φιλιάδες του Εθνικού. Επιθετικό φάουλ, ο τερματοφύλακας Βουτσινάς. Έχω την εντύπωση ότι δεν εκτίμησε τόσο σωστά την προηγούμενη φάση. Βγήκε να διώξει, αλλά δεν πρόλαβε να επιστρέψει έγκαιρα κατά τα δοκάρια του. Το ψιλοκρεμαστό όμως σούτ που επιχειρήθηκε ανακόπηκε τελευταία στιγμή από την άμυνα των γηπεδούχων. Και τώρα κάποιες διαμαρτυρίες για την κίτρινη κάρτα που δεν υπονοήθηκε στην προηγούμενη φάση.
Μουτσινάς τώρα. Μάχη στο χώρο του κέντρου. Σουλερές για τον Μαρτίνο. Σούφλας. Σούφλας στα αριστερά του για τον Μαρτίνο. Παυλάκης, Παυλάκης τώρα. Παυλάκης ήταν πάρα πολύ δραστήριος στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Εκτότε έχει σιγήσει ελαφρώς. Κατεβάζει πολύ όμορφα εδώ ο Σούφλας. Παυλάκης, Σούφλας και πάλι. Τριγωνάκι, πολύ όμορφο τριγωνάκι από τη θέση του Εθνικού. Απ' την άλλη πλευρά τώρα δεν θα προλάβει όμως. Θα κόψει η άμυνα του Ιωνικού με προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Ιωνικός πατάει περιοχή. Για σέντρα τώρα. Καθαρίζει η άμυνα του Εθνικού. Και πιο μακριά τώρα θα διώξει ο Σούφλας. Παυλάκης ψάχνει το Σουλερές. Σουλερές δεν θα προλάβει. Το flag out. Flag out για τον Ιωνικό. Μιχελής. Κυριακίδης. Κυριακίδης ψάχνει εκεί τον Κατσαβριά. Δεν θα συνδυαστεί καλά. Flag out για τους φιλοξενούμενους. Παρακολουθείτε πάντα τη ζωντανή μετάδοση από το δημοτικό γήπεδο Μοσχάτου στο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής του τετάρτου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Εθνικός Πειραιός, Ιωνικός Νίκαιας 0-0. Ζαφυρίδης διεκδικεί την μπάλα, θα τη χάσει. Α, και τώρα Σουλελές. Σουλελές κοντρολάρει την μπάλα πάρα πολύ όμορφα, προφυλάσσει εκεί από τους αντιπάλους του. Θα χάσει όμως και πάλι την μπάλα. Πολλά λάβει στο χώρο της μεσαίας γραμμής αυτά τα πρώτα. Έλα τώρα. Έλα. 31 λεπτά του αγώνα. Ιωνικός τώρα που, ο Εθνικός που είναι στο προσκήνιο και πάλι με τον Παυλάκη. Παυλάκης προσπαθεί να κατασκηνώσει πλέον άγιοι παιδόχος ομάδας στα καρέ του Ιωνικού. Αλλά φάουν τώρα κερδισμένα το Σουλελέ. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ από το δημοτικό στάδιο του Μοσχάτου. Θα ζητήσω και πάλι συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά πραγματικά κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας κάτω από αντίξιες συνθήκες να μεταδώσουμε άρτια το μεγάλο πυριωτικό ντέρμπι ανάμεσα στον Εθνικό Πειραιός και τον Ιωνικό. Για όσα λεπτά δεν ήμασταν στον αέρα, δεν με χάσατε κάτι. Το 0-0 παραμένει με τις μεγάλες φάσεις να λείπουν. Τα τελευταία λεπτά. Βρισκόμαστε στο 36ο λεπτό του πρώτου μέρους. Εθνικός Ιωνικός 0-0. Yeah.
Βέβαια λάθος τώρα. Αλλά τον Ντούλια να κάνει τη χειρότερη δυνατή επιλογή. Τι άσχετη. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα Βουτσινά, ο οποίος με ένα βολέ τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 0-0 πάντα εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Μοσχάτου, σε ένα δυνατό ντέρμπι μέχρι στιγμής, όπου κυριαρχούν οι σκληρές μονομαχίες. Διώχνει τώρα ο Μαρτίνος. Καραχάλιος θα ελέγξει την μπάλα και θα ηρεμήσει το παιχνίδι της ομάδας του. Πίσω στον τερματοφύλακα Παλιγκίνη. Παλιγκίνης πιέζεται από τον Αργυρίου. Αργυρίου τώρα θα πιέσει τον Παλιγκίνη και εκείνος ίσα που θα προλάβει να διώξει. Φεύγει μπροστά ο Ντούλιας, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ του επιθετικού του Ιωνικού. Έχει χαλάσει ο ρυθμός του παιχνιδιού τα τελευταία λεπτά. Και για να δούμε τι έδωσε ο διαιτητής αναμέτρησης. Δεν ξέρω αν έχει δώσει κάποιο έμεσο και διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Είναι κίτρινη κάρτα τώρα. Ναι, είναι έμεσο υπέρ του Ιωνικού. Πάλι. Ένα φάουλ τώρα. Είναι τελικά το φάουλ δόθηκε υπέρ του Ιωνικού. Και δεν τα λες. Θα λες ότι δεν λείπει. Τσακώτας η ώρα. Βλέπεις ένα βάσκε. Ανάπαδα τα δίνει. Βλέπεις εκεί τα ίδια και μου λέει τώρα. Λοιπόν, ένα φάουλ τώρα υπέρ του Ιωνικού. Προσωπική εντύπωση είναι ότι δεν υπήρχε φάουλ. Να είμαι σαφής. Εν πάση περιπτώσει ο διαιτητής αναμέτρησης το κατελόγησε. Ναι, ένα φάουλ που, που πρέπει να δόθηκε σε βάρος του Ντούλια. Λοιπόν, στήθηκε η μπάλα. Μικρή διακοπή τώρα στην αναμέτρηση μέχρι να... Είναι όλα έτοιμα για αυτή την εκτέλεση φάουλ. Ένα φάουλ για το οποίο προσωπικά κρατώ τους επιφυλάξιμου. Λέμε εντάξει ο πρόεδρος στο πρώτο μήχρονο, λέμε θα γίνει κάτι. Το δεύτερο που πήγαμε... Διαβουλεύσεις ακόμη. Πίσω Παλιγκίνης. Έχει χτυπήσει, έχει χτυπήσει την άλλη πλευρά του γηπέδου ο Παλιγκίνης. Θα παρακαλέσω την οπερατέρ μας, τη Χρύσα Σοφρονά, να εστιάσει το πλάνο. Ναι, τώρα βλέπουμε τον Παλιγκίνη να έχει τραυματιστεί και γι' αυτό αυτή η μικρή διακοπή στην αναμέτρηση. Βρισκόμαστε στο 5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. 0-0 Εθνικός Ιωνικός στο μεγάλο πυριώτικο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου της 3ης εθνικής κατηγορίας. Παλιγκίνης ίσως πρέπει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε σημειώσει τουλάχιστον ένα τρίλεπτο με αυτή την διακοπή. Τώρα θα σηκωθεί ο τερματοφύλακας του Ιωνικού. Και προσπαθεί να πατήσει το πόδι του για να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει. Λοιπόν, πάμε όλα έτοιμα για την εκτέλεση του φάουλ. Που έχει μαζέψει πολύ κόσμο μπροστά από τα κάρια του Βουτσινά. Πλασαριστά για τον Κατσικιά, θα κοπεί πάρα πολύ κακή φάουλ. Αφήνει τον πλεονέκτημα ο διαιτητής Αργυρίου. Αργυρίου ψάχνει από την άλλη πλευρά τον Σουλερέ. Σουλερές παράλυσε να κοπεί. Και πάλι όμως επιμένει του Εθνικού. Με τον Αργυρίου καταπληκτικά ευκαιρία του Αργυρίου. Κλασική ευκαιρία του Αργυρίου στο 41. Τεράστια ευκαιρία για τον φόρ του Εθνικού να νικήσει τον Παλιγκίνη και να γράψει το 0. Χάνεται αυτή η τεράστια ευκαιρία. Και πάλι όμως ο Εθνικός μπροστά με τον Σουλερέ. Παράλληλη σέντρα καθαρίζουν του Ιωνικού. Τώρα προσπαθεί να βγει στο προσκήνιο.
η φιλοξενούμενη ομάδα. Στο play-offs εκεί, σέντρα, Βουτσινάς θα μπλοκάρει την μπάλα. Να λοιπόν, που μέσα σε 2 λεπτά η Δανάτη μπορεί να μπει σχεδόν σε όλο το πρώτο μέρος. Με κατέρωθεν φάσεις και μπροστά και από τις διεστίες. Ένταση τώρα στην αναμέτρηση. Και κίτρινη κάρτα στον κριτικό. Ναι, κίτρινη κάρτα στον κριτικό. Για διαμαρτυρίες. Άφησε το πλεονέκτημα προηγουμένως. Τώρα η κίτρινη κάρτα. Και πάλι μια μήνυ διακοπή στην αναμέτρηση. 0-0 πάντα. Εθνικός Ιωνικός. Στο έδαφος πεσμένος ποδοσφαιριστής του Ιωνικού. Με πρόβλημα στο αριστερό του πόδι. Ούτε πάσα ήταν αυτή που έκανε. Πολλές διακοπές στα τελευταία λεπτά στην αναμέτρηση. Αν τούτης παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Μοσχάτου. Παρακολουθείτε πάντα τη ζωντανή μετάδοση του Sportal TV. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για τα πια τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζουμε κατά διαστήματα. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα ξεπερνούμε. Και τώρα το fair play, η μπάλα στην αγκαλιά του Βουτσινά και αυτός θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για τον Παυλάκη. Παυλάκη διαβαθιά παλιά ψάχνει και τον Αργυρίου στην πλάτη της άμυνας του Ιωνικού. Πλάγιο για τους υπεδούχους. Πολλά νεύρα, πολύ ένταση στο μάτς, θα έλεγα ότι μέχρι ενός σημείου είναι αδικαιολόγητα. Με τον Παυλάκη τώρα να βρίσκει τον Σουλελέ. Ξανά Παυλάκης. Τίποτα λέει ο διαιτητής αναμέτρησης. Αλυμπάς θα βρει από την άλλη πλευρά. Στασινό. Στασινός ψάχνει τον Αργυρίου. Θα κοπεί εκεί ο φόρ του Εθνικού. Που θυμίζει τον Γάλλο τον νωρίτερα. Έχασε κλασική ευκαιρία για να βάλει μπροστά τους γηπεδούχους. Απέκρουσε ο Παλιγκίνης την εξεπαφής προβολή του Αργυρίου. Ένα λεπτό πριν από τη συμπλήρωση των 45 στο πρώτο μέρος. Και φάουλ τώρα κερδισμένο από τον Κατσαβριά που βρίσκεται στο έδαφος. Πιθανότατα κάποιο πρόβλημα. Κατσαβριάς τώρα θα σηκωθεί. Και ο Μιχελής σε αυτή την εκτέλεση του φάουλ για τον Ιωνικό. Μιχελής θα ψάξει με μια βαθιά παλιά εκεί τον Ντούλια και τον Ρόβα. Θα κατεβάσει ο Ζαφυρίδης, Ζαφυρίδης για τον Ρόβα. Ρόβα στα σεντράρι. Και πάλι Ρόβας για τον Ντούλια. Θα χάσει ο Ντούλιας και πάλι του Εθνικού στο προσκήνιο. Ίσως στην τελευταία φάση και φεύγει μπροστά ο Μάναλης. Ο Μάναλης προσπαθεί να μπει στη μεγάλη περιοχή. Θα πέσει, θα χάσει την ισορροπία εκεί. Και πλέγει ο άκρη το Εθνικό. Αδιανύουμε ήδη το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 0-0 πάντα, Εθνικός Ιωνικός. Στη ζωντανή μετάδοση του Sportal TV από το δημοτικό γήπεδο του Μοσχάτου. Με τον Εθνικό να προσπαθεί σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους να φτιάξει μια ευκαιρία και να φτάσει το πόδι. Δεν πας πίσω μαλάκα. Μαρτίνος. Μαρτίνος για τον Σούφλα. Ακόμη πιο πίσω τώρα για τον Αλυμπά. Πάει για το κόρνερ και είναι out. Ουσιαστικά χάθηκε η τελευταία μάλλον καλή ευκαιρία των γηπεδούχων για κάτι καλό σε αυτό το πρώτο μέρος. Θυμίζω τεράστια χαμένη ευκαιρία του Αργυρίου λίγα λεπτά νωρίτερα στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης όταν μετά από κοντινή προβολή δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα Παλιγκίνη και να βάλει μπροστά στο σκορ τον Εθνικό.
Πάω τώρα με τον Ιωνικό. Ο Τσαβριάς θα αφήσει για τον Κυριακίδη, αλλά είναι απελπιστικά άστοχη η σέντρα του. Περνάει out και ο τραυματοφύλακας του Τσουτσινάς. Ένα πούστη και ένα μαλάκα. Ποιος είσαι ρε πούστη, ο μαλάκας? Ο Τσουτσινάς τώρα θα πάρει την μπάλα και θα τη στήσει στα όρια της μικρής του περιοχής για να συνέχεια στο παιχνίδι. Στα τελευταία αυτά δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους και λήξη του πρώτου μέρους τώρα. Λήξη του πρώτου μέρους εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Μοσχάτου. Εθνικός Πειραιώς, Εθνικός Νίκαιας 0-0 σε ένα πρώτο μέρος γεμάτο ένταση εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Μοσχάτου, με πολύ καλό ποδόσφαιρο να παίζεται εδώ στον 4 γραμμών του γηπέδου και με τον Εθνικό να έχει δύο τεράστιες ευκαιρίες με τον Αργυρίου να πάρει τουλάχιστον προβάδισμα στο σκορ. Θυμίζω η τελευταία στο 41ο λεπτό του πρώτου μέρους με τον Αργυρίου μετά από κοντινή προβολή να μην μπορεί να νικήσει τον τραυματοφύλακα πάλι εκείνη. 0-0 στο τέλος του πρώτου μέρους. Επιστρέφουμε σε περίπου 10 λεπτά στο δημοτικό γήπεδο του Μοσχάτου για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
Λοιπόν, επιστρέψαμε στη ζωντανή μετάδοση της διαδικτυακής τηλεόρασης του Sportal TV από το δημοτικό γήπεδο του Μοσχάτου. Εδώ που διεξάγεται το πολύ σπουδαίο πειραιωτικό ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής του τετάρτου ομίλου ανάμεσα στον Εθνικό Πειραιός και τον Ιωνικό. 0-0 το πρώτο μέρος. Οι δύο ομάδες οι οποίες πήγαν με αυτό το σκορ στα αποδυτήρια και επιστρέφουν τώρα σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτοι κάνουν την εμφάνισή τους στο χορτάρι οι προσφυγιστές του Λευτέρη Βασιλιάδη. Να το κάνουν όμως και για σχέδιση. Θυμίζω για όσους συντονίστηκαν τώρα στη ζωντανή μετάδοση του Sportal TV ότι παρακολουθήσαμε ένα πρώτο μέρος με πολύ σπουδαίο, πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό, με φάσεις εκατέρωθεν και για τις δύο ομάδες, πιο κλασικές όμως, τα δύο πιο κλασικά όμως τα δύο τετατέτ του φορ των γηπεδούχων, του Αργυρίου, ο οποίος σε δύο περιπτώσεις δεν κατάφερε να νικήσει από κοντά τον τερματοφύλακα του Ιωνικού, Παλιγκίνη. Τώρα κάνει την εμφάνισή της στον αγωνιστικό χώρο και η τριάδα των διαιτητών. Ναι, δεν ξέρεις τι πράγμα είναι ακριβώς. Δεν τους βλέπετε εσείς. Θα παρακαλέσω τώρα την οπερατέρ μας, τη Χρήση Σουφρονά, να μας δείξει λίγο το διαιτητικό τρίο. Ευχαριστώ. 0-0 λοιπόν και... Άντε πάλι τα ίδια. Χάρηκα πάρα πολύ. Πάλι κόψα. Πάλι μας κόπηκε. Χάμω το σήμερα. Θέλει αλλαγές, πήγω στο εκεί. Πάμε γερά, πάμε γερά. Τι πάμε γερά. Έτσι πρέπει. Ο Λίρς πιέζουν, εντάξει. Έχει μια εμπειρία παραπάνω. Ακόμα αρνάξει, ο παιχνίδι ξύλο παίζανε και κάτω. Εντάξει. Έδωσε περισσότερο. Έπρεπε σχολείο, γι' αυτό εντάξει, θα μπορούσε να το είχα κάνει. Καλό είναι. Πιέζει να αγχώνεσαι, να πιέζει. Βλέπει πιο μπροστά. Μπράβο. Έλα. Δεν είναι αγώνα. Έλα!
Πολύ καλά πως, ε! Πολύ! Μαλάκα, πάρε το πάρε! Μαλάκα! Μυρίζει ο άνθρωπος! Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Sportal TV, επανήλθαμε πάλι στην ζωντανή ροή από το δημοτικό γήπεδο Δημοσχάτου. 0-0 πάντα, Εθνικός
και Ιωνικός στο μεγάλο ντέρμπι, πυριώτικο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής του τετάρτου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Βρισκόμαστε στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Εθνικό να έχει μπει ο Ρεξάτος σε αυτό το δεύτερο μέρος. Κάποια κερδισμένα αλλεπάλληλα κόρνερ αλλά και φάουλ πέριξ της περιοχής του Παλιγκίνη, με τους υπεδούχους να θέλουν να κάνουν ασαφείς τις προθέσεις τους, να απειλήσουν σε αυτό το πάλι, ξεκίνημα πάλι του δεύτερου μηχρόνου. 0-0 πάντα. Παρακολουθείτε τη ζωντανή μετάδοση του Sportal TV. Τσαρταρίδης τώρα. Πλάγι out για τους υπεδούχους. Η ομάδα του Εθνικού, η ομάδα, το σύνολο μάλλον του Θήμιου Γεωργούλη, που έχει μπει με πολύ όρεξη αυτό το δεύτερο μέρος. Ένα φάουλ τώρα που δίνει υπέρ του Ιωνικού ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ένα φάουλ σε καλό σημείο για τους φιλοξενούμενους λίγο πριν συμπληρώσουμε μία ώρα παιχνιδιού εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Μοσχάτου. 0-0 πάντα. Παρακολουθείτε τη ζωντανή μετάδοση της διαδικτυακής τηλεόρασης του Sportal TV. Κοντά στην μπάλα βρίσκονται ο Καραχάλιος με το νούμερο 7 και ο Κατσικιάς το νούμερο 3 του Ιωνικού. Για να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση. Τελικά φεύγει ο Καραχάλιος, μένει ο Κατσικιάς. Από κοντά όμως και ο Καραχάλης, για να δούμε. Τελευταίες. Κατσικιάς θα το αναλάβει. Ο Βουτσινέας ύπταται και μπλοκάρει την μπάλα. Στο αριστερό του, στην αριστερή του γωνία, θα μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ο goalkeeper των υπεδούχων. Εδώ πούλησαν την μπάλα πολύ φτηνά οι του Εθνικού, με αποτέλεσμα ο Ρώμας να κερδίζει το πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν για τον Ιωνικό. Έχω την εντύπωση σε καθαρή ανατροφή εντός της μικρής περιοχής. Ακριβώς στο 58ο λεπτό του παιχνιδιού οι φιλοξενούμενοι κερδίζουν πέναλτι σε ανατροφή του Ρώμα εντός της μικρής περιοχής του της μεγάλης περιοχής του Βουτσινά. Για να δω ποιος θα αναλάβει στην εκτέλεση της εσχάτης των ποινών. Είναι ο ίδιος ο Ρώβας. Είναι ο ίδιος ο Ρώβας και κέρδισε το πέναλτι. Λιγοστές διαμαρτυρίες εδώ από τους φιλάδους των υπεδούχων, καθότι η ανατροπή ήταν καθαρή. Για να δούμε το πέναλτι με τον Ρώβα στα 11 μέτρα από τον Βουτσινά. Ρώβας. Ο Ρώβας παίρνει λίγα μέτρα φορά και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Βουτσινά. Γράφει το 0-1 για τον Ιωνικό. Ακριβώς στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης το συγκρότημα του Λευτέρη Βασιλιάδη ανοίγει το σκορ εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Μοσχάτου. Θα έλεγα κόντρα στη ροή του αγώνα, καθότι ο Εθνικός είχε μπει πολύ δυνατά σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να εγκατασταθεί στα κάρε του Ιωνικού, όμως οι φιλοξενούμενοι αυτοί που σε μια κόντρα επίθεση ο Ρώβας κέρδισε πέναλτι, καθαρό πέναλτι, το οποίο υποδείχθηκε από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Ο ίδιος ο Ρώβας ανέλαβε την εκτέλεσή του, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βουτσινά. Εθνικός Πειραιώς, Ιωνικός Νίκαιας 0-1, ακριβώς με τη συμπλήρωση 60 λεπτών στην αναμέτρηση. Το συγκρότημα του Λευτέρη Βασιλιάδη ανοίγει το σκορ. Στη σέντρα τώρα οι γηπεδούχοι, για να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Εθνικός, ο οποίος υπέστη αυτή την ψυχρονουσία. Θα μου επιτρέψετε την έκφραση. Πλάγι out τώρα κερδισμένο για τους γηπεδούχους.
Φάουλ, φάουλ τελικά. Είναι στον... Είναι φάουλ. Πέντε ποιο είναι. Πως θα δεύτερη κίνηση. Τεργικό. Ένα φάουλ τώρα που φέρνει πολύ κόσμο στα κάτω του Παλικίνη, ευκαιρία για το εθνικό να αντιδράσει άμεσα. Βγαίνει ο έμπειρος goalkeeper του Ιωνικού και απομακρύνει με βαθιές. Και τώρα ο Ιωνικός δημιουργεί τις προμηθειές για να βγει στην κόντρα. Με τον Κυριακίδη να ψάχνει από την άλλη πλευρά τον Ρόβα, που θα κοπεί, μάχεται ο Τσαρταρίδης που πέρασε αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Νέο φάουλ τώρα κερδισμένο για τους γηπεδούχους, οι οποίοι θα προσπαθήσουν σε πρώτη φάση τουλάχιστον να ανασυνταχτούν, να ανασυγκροτηθούν μετά από την ψυχρολουσία που υπέστησαν λίγα λεπτά νωρίτερα. Θυμίζω, ο Ρόβας κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε ο ίδιος, άνοιξε το σκορ για τον Ιωνικό. Τώρα και πάλι ο Ιωνικός μπροστά, τον Καραχάλη να συνδυάζεται άψογα εκεί στην περιοχή. Και είναι το 0-2, είναι το 0-2 για τον Ιωνικό και τον Ντούλια. Μάλιστα, ο Ντούλιας ξεφεύγει στην πλάτη της άμυνας του Εθνικού και γράφει το 2-0. Ακριβώς στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης, 2 λεπτά μετά την, μετά το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ρόβα. Στο 60, στο 62, ο Ντούλιας διπλασιάζει τα τέρματα για το συγκρότημα του Λευτέρη Βασιλιάδη. Καθαρό προβάδισμα πλέον για τους νικαιώτες. Διασπλάσαρε τον εξερχόμενο Βουτσινά. Δεν είχε πρόβλημα να διαμορφώσει το 2-0. Πλέον οι γηπεδούχοι έχουν ένα βουνό να ανεβούνε. Το 2-0 ένα σκορ ισχύος για την ομάδα του Ιωνικού. Και ενώ βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Μοσχάτου, παρακολουθείτε πάντα τη ζωντανή μετάδοση του Sportal TV, της διαδικτυακής τηλεόρασης που βρίσκεται στα γήπεδα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και σας μεταφέρει τον παλμό αλλά και την μετάδοση των ζωντανών ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, των κυριότερων ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων. Εθνικός Πειραιά, Ιωνικός 0-2. Θυμίζω το εύστοχο πέναλτι του Ρόβα στο 60 και 2 λεπτά αργότερα το ψύχρεμο πλασέ του Ντούλια έχει διαμορφώσει το υπάρχον σκορ. Εθνικός Ιωνικός 0-2. Με τον τερματοφύλακα πάλι γκίνει αργά-αργά, δεν βιάζεται να στείλει την μπάλα στα όρια της μικρής του περιοχής και να δίνει συνέχεια στο μάτς. Και πάλι out και πάλι ο Παλιγκίνης. Θα ακολουθήσει το ίδιο τελετουργικό, θα στήσει την μπάλα στα όρια της μικρής του περιοχής και να δω συνέχεια με ένα βολέ. Και πάλι ο Ιωνικός μπροστά, Τσαρταρίδης για τον Κυριακίδη. Είναι φανερό πλέον ότι τα δύο απανωτά γκολ των φιλοξενούμενων έχουν δώσει φτερά στα πόδια τους. Με την ομάδα του Λευτέρη Βασιλιάδη να κυριαρχεί πλέον στο γήπεδο. Κυριακίδης ψάχνει ελεύθερο συμπαίχτη. Θα βρει τον Κατσικιά από την άλλη πλευρά. Κατσικιάς θα κοντρολάρει, θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Θα πάει εκεί να κερδίσει ίσως κάποιο κόρνερ και κάποιο λίγο χρόνο. Κατσικιάς όμως ελύσεται, θα χάσει την μπάλα. Λάγι out για τους παιδούχους. Εθνικός Ιωνικός 0-2. Καλά σας κάνουμε. Και ενώ βρισκόμαστε στο 65ο λεπτό του αγώνα, στο έγγραφος προσφέρεστης του Ιωνικού, ίσως πλέον δεν βιάζονται και οι παίχτες του Ιωνικού να συνεχίσουν. Αυτό προκαλεί κάποια ένταση εδώ πέρα. Και τώρα κάνει νόημα διευθύνση, έχω την εντύπωση για αλλαγή. Και ενώ στο έγγραφος βρίσκεται πάντα
Ο Κατσικιάς. Ένα πατεώνα. Ένα πατεώνα. Κατσικιάς θα σηκωθεί. Α, δεν ξέρω αν θα περάσει και εκτός αγωνιστικού χώρου. Συστάσεις τώρα από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Θυμίζω για όσους συντονίστηκαν τώρα στη ζωντανή μετάδοση της διαδικτυακής τηλεόρασης του Sportal TV, ο Ιωνικός πριν από λίγα λεπτά σημείωσε δύο απανωτά τέρματα. Πρώτα με το εύστοχο πέναλτι του Ρόβα και συνέχεια με το ψύχρωμο πλασέ του Ντούλια στο 60 και στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Πήρε το προβάδισμα αρχικά και στη συνέχεια εδραίωσε αυτό το προβάδισμα. Το συγκρότημα του Λευτέρη Βασιλιάδη προηγείται πάντα με 2-0. Και μάλιστα αυτά τα δύο τέρματα σημειώθηκαν κόντρα στη ροή του αγώνα με τον Εθνικό να έχει καλύτερα πατήματα σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ελέγχει τώρα η άμυνα του Εθνικού, η οποία ωστόσο πλήρωσε πολύ ακριβά κάποιες ολιγορίες πριν από λίγα λεπτά. Μαρτίνος. Διώχνει μακριά ο Κατσικιάς. Ελέγχουν του Εθνικού με τον Παυλάκη. Σουφλάς. Πλάγι out εσύ φιλοξενούμενος. Υποδεικνύει ο διαιτητής. Αργά πλέον και αυτό το πλάγι out. Πλέον ράθυμοι οι προσφέστες του Ιωνικού στις κινήσεις τους. Το σκορ είναι υπέρ τους. Το 2-0 είναι ένα παγιωμένο προβάδισμα. Τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αυτό το πλάγι out. Ντούλια στο τακουνάκι. Και τώρα όμως και πάλι του Ιωνικού στο προσκήνιο. Με τον ταχύτητα το Καραχάλιο να κόβεται. Πραγματικά διακρίνει κανείς πως δεν επικρατεί το καθαρό μυαλό στις κινήσεις των προσφεστών του Θήμιου Γεωργούλη, που προσπαθούν να συνέλθουν μετά από τα δύο απανωτά χαστούκια του Ιωνικού. Και τώρα μια καλή ευκαιρία με προϋποθέσεις ανεπίθεση τώρα για τον Εθνικό. Κόρνερ, το τρίτο για τους γυμνεδούχους σε αυτό το δεύτερο μέρος. Ένα κόρνερ τώρα που θα φέρει έναν όμιλο παιχτών μπροστά από τα καρέ του Παλιγκίνη. Εκτελείται το κόρνερ, εύκολα διώχνει του Ιωνικού. Καραχάλιος ακόμη πιο μακριά ψάχνει εκεί τον Ντούλια. Πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Κατσικιάς για τον Κυριακίδη. Κυριακίδη με μία για τον Ντούλια. Εκεί θα καλύψει πάρα πολύ όμορφα με το σώμα ο Μαρτίνος. Η μπάλα καταλήγει out. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι στο δημοτικό γήπεδο του Μοσχάτου στη ζωντανή μετάδοση του Sportal TV. Θα μας συγχωρέσετε τα όποια τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζουμε.
Έχουμε σημειώσει 71 λεπτά στον αγώνα, στο μεγάλο πυριώτικο ντέρμπι, Εθνικός Ιωνικός 0-2. Με τον Εθνικό τώρα στο προσκήνιο, θα βγει και θα μπλοκάρει ο Παλικίνης. Θα πέσει στα πόδια του Μάναλη και θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Παλικίνης, ο οποίος είναι εξαιρετικός σήμερα, όπου έχει χρειαστεί να επέμβει, ήταν κέριος φύλακας άγγελος στις θείες του Ιωνικού. Το passing game τώρα στην άμυνα του Ιωνικού, ευκαιρία να κάνει λίγο χρόνο οι παίκτες του Λευτέρη Βασιλιάδη. Θυμίζω πάντα, Εθνικός Πυριώτικος Ιωνικός 0-2. Από το 62ο λεπτό της αναμέτρησης, με το δεύτερο τέρμα να προέρχεται από το ψύχραμο πλασέ του Ντούλια. Θυμίζω, ελάχιστα λεπτά νωρίτερα στο 60, έστωχο πέναλτι του Ρόβα, βάλε μπροστά την ομάδα του Ιωνικού, ενώ τώρα έχουμε αλλαγή. Έχουμε τη δεύτερη αλλαγή για τον Σπύρο Βασιλιάδη. Θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ντούλιας, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος για τους νικαιώτες. Μονομαχίες τώρα στο χώρο του κέντρου. Κατσικιάς μακριά όπως όπως να φύγει μπάλα. Βουτσινάς ελέγχει και τροφοδοτεί γρήγορα. Σούφλας προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίχτη. Μακρύς για τον Αλιμπά εκεί. Ο Αλιμπάς δεν θα μπορέσει να μπει στη φάση. Να διεκδικεί στην μπάλα, out, ενώ πάλι γκίνει. Τα λεπτά κυλούν εδώ στο δημοτικό γήπεδο του... Πάλι κόπηκαμε. Λοιπόν, ο Εθνικός αντιαμαρτύρεται για ένα χέρι εδώ τώρα. Λιδόθηκε. Παραμένει πάντα το 0-2, Εθνικός Ιωνικός στο πυριώτικο ντέρμπι. Με σημειώσει 75 λεπτό στο παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε δευτερόλεπτα νωρίτερα. Δεν ήταν και πίσω η μπάλα τώρα στον τερματοφύλακα Βουτσινιά. Βουτσινιάς όπως όπως εκεί. Λεωνιδόπουλος για τον Ντάλα και κλέβουν του Ιωνικού με μία Κυριακίδης για το Ρόβα. Ρόβας θα πλασάρει για το 3-0. Να ο Ρόβας που σκοράει το τρίτο, το πρώτο και το τρίτο τέρμα της ομάδας του. 0-3 ο Ιωνικός που καθαρίζει την υπόθεση ανήκει στο σημερινό παιχνίδι. Η
Εθνικός Ιωνικός 0-3. Έκλεψαν την μπάλα οι παίκτες του Ιωνικού στο κέντρο του γηπέδου. Κυριακίδης τροφοδότησε τον Μερόβα. Ο τελευταίος δεν είχε πρόβλημα να πλασάρει τον εξερχόμενο Βουτσινά. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και ο άτυχος τερματοφύλακας του Εθνικού. 0-3. Και κάπου εδώ η σεμινή τελετή λαμβάνει τέλος για τους γηπεδούχους, γιατί πολλοίς κόσμος απογοητευμένος αποχωρεί από τους κερκίδες δηλαδή του Εθνικού, εμφανώς πικραμένοι. Εμφανώς πικραμένοι και τώρα σέντρα. Συνέχεια στο παιχνίδι, για να δούμε αν οι παίκτες του Τίμου Γεωργούλη θα μπορέσουν να πάνε τουλάχιστον τον κόλπο της στιγμής. Συνέχεια στο Μασόρα με τον Στρατάκη. Κυριακίδης και πάλι ο Ιωνικός στο προσκήνιο με τον Τσαρταρίδη. Τσαρταρίδη μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα σεντράρει, κανείς εκεί να κάνει την προβολή. Χάνει με φάουλ όμως εδώ ο Μαρτίνος, υποδεικνύει ο ρέφερις αναμέτρησης. Παρακολουθείτε πάντα τη ζωντανή μετάδοση της διαδικτυακής τηλεόρασης του Sport TV, θα μας συγχωρέσετε για τα όποια τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζουμε σήμερα. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα ξεπερνούμε. Στο έδαφος τώρα ο Βουτσινάς. Στο πρώτο μέρος ο Παλικίνης αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού. Τώρα είναι πεσμένος στο χορτάρι του αγωνιστικού χώρου ο τερματοφύλακας του Εθνικού. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι και ενώ αρκετοί φίλοι του Εθνικού έχουν αρχίσει ήδη και αποχωρούν από το δημοτικό γήπεδο του Μοσχάτου, απογοητευμένοι από την εξέλιξη της αναμέτρησης, θυμίζω ο Εθνικός στάθηκε καλά για περίπου μια ώρα αγώνα, φάνηκε να έχει τα ημεία της αναμέτρησης, όμως κάπου εκεί διαμετικά λάθη έφεραν την ολική κατάρρευση για το συγκρότημα του Θυμίου Γεωργούλη. Οι οποίοι τώρα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση και να σκοράνε μέσα στον κόλπο τιμής. Αργυρίου, ένα σουτ δίπλα τα δοκάρια του Παλιγκίνη. Στην πρώτη έτσι καλή φάση που καταγράφεται για το δεύτερο μέρος για τον Εθνικό. Αξιόλογη φάση, αυτό το σουτ του Αργυρίου. Αργυρίου, θυμίζω, αναδεικνύεται είτε το θέλει είτε όχι σε μοιραίο του προσφυγιστή του Εθνικού, καθώς στο πρώτο μέρος έχασε δύο ανεπανάληπτες ευκαιρίες. Δύο κλασικές ευκαιρίες για τον Αργυρίου που θα μπορούσε όχι μόνο να βάλει μπροστά τον Εθνικό αλλά και να διπλασιάσει τα τέρματα για τους γηπεδούχους. Βουτσινάς τώρα. Στρατάκης πίσω για τον Βουτσινά. Μακριά. Ο τελευταίος. Και φάουλ, offside μάλλον, offside, υποδεικνύεται ο επιθετικός του Ιωνικού. Αλλαγή τώρα, θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Καραχάλιος, που ήταν εξαιρετικός σήμερα όσο αγωνίστηκε σε αυτά τα 80 λεπτά παιχνιδιού, και θα περάσει θέση του, αν βλέπω καλά, σε λίγο όπως εκπαίδευσε στο Καραχάλιο. Έχει
διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ιθυλιακού του Ελληνικού στο έδαφος προσφαλιστής του Ελληνικού, ο οποίος ζητά να περάσει μέσα το ιατρικό τίμ της ομάδας. Μικρή διακοπή στον, στην αναμέτρηση. Η αναμέτρηση η οποία χρόνο όπως έχει κριθεί. Εθνικός Πειραιώς Ιωνικός Νίκαιας 0-3. Και ενώ βρισκόμαστε στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης, 8 λεπτά απομένουν για το φινάλε. Το συγκρότημα του Λευτέρη Βασιλιάδη θα φύγει με ένα σπουδαίο τρίποδο σε αυτό το πειραιώτικο ντέρμπι. Θυμίζω, με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Ρόβας μπήκε στη μικρή περιοχή του, στη μεγάλη περιοχή του Βουτσινά, κέρδισε πέναλτι και το εκτέλεσε ο ίδιος, άνοιξε το σκορ για τον Ιωνικό. 2 λεπτά αργότερα ο Ντούλιας με έξοχο πλασέ μετά από υποδειγματική αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, διπλασίασε τα τέρματα για τους νικαιώτες. Το κεράσα 6 τούρτα, μέχρι στιγμής έχει βάλει, αλλά έβαλε στο 76. Κάτσε Νίκο, περίμενε. Και πάλι ο Ρόβας με έξοχο πλασέ άνοιξε τον εξερχόμενο Βουτσινά, έγραψε το υπάρχουν 0-3. Εθνικός τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά, κάποιες ανενικές και σπασμωδικές προσπάθειες των παίκτων του Θημίου Γεωργούλη. Ιωνικός θυμίζω είναι πάντα πολύ επικίνδυνος, είναι φαρμάκι. Πάλι τώρα του Τσαρταρίδη. Και νομίζω κόκκινη κάρτα σε ποιον, είναι σε παίκτη του Ιωνικού. Νομίζω είναι ναι. Είναι ο Τσαρταρίδης. Μάλιστα. Είναι ο Τσαρταρίδης απευθείας κόκκινη για αυτό το μαρκάρισμα και φαντάζομαι κυρίως για την ενέργεια που ακολούθησε του μαρκαρίσματος. Ακριβώς το 23ο λεπτό της αναμέτρησης, κόκκινη κάρτα για τον Τσαρταρίδη. Με 10 λοιπόν συνεχίζει ο Ιωνικός για τα 1.7 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις στο Δημοτικό Γήπεδο Μοσχάτου. Θυμίζω πάντα Εθνικός Πειραιώς Ιωνικός Νίκαιας 0-3 στο πειραιωτικό ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου της 3ης εθνικής κατηγορίας. Παρακολουθείτε πάντα τη ζωντανή μετάδοση του Sportal TV από το www.sportaltv.gr. Ο διαιτητής αποδεικνύει την καταγράφει την κόκκινη κάρτα και διατάσσει επανάληψη του φάουλ της εκτέλεσης. Τώρα δίνει την εντολή να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Θα φέρει πολύ κόσμο και πάλι στα κάρε του Παλιγκίνη. Καθαρίζει χωρίς δυσκολίες εκεί η άμυνα του Ιωνικού. Φάουλ τώρα σε βάρος του Σούφλα. Στημένη μπάλα, άλλη μια στημένη μπάλα για τους γηπεδούχους σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες για να μειώσουν το σκορ, να πετύχουν τον γκολ της τιμής. Καλοτραβηγμένο και πάνω στη γραμμή θα σώσει εκεί ο... για να δω κριτικός. Με κεφαλιά πάνω στη γραμμή θα διώξει ο κριτικός για τους νικαιώτες. Και ενώ ο Παλιγκίνης ήταν πλήρως εξουδετερωμένος. Κεφαλιά και πάλι πάνω από τα δοκάρια του Παλιγκίνη. Νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά τώρα. Ο Εθνικός πολιορκεί τα τελευταία λεπτά την αιστεία του Παλιγκίνη. Μήπως και σημειώσει αυτό το γκολ, το πολυπόστο γκολ της τιμής. Καλή κεφαλιά, αλλά κακή μάλλον κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας του Ιωνικού. Ίσως θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο εκεί. Ο Σούφλας που σηκώθηκε σχεδόν ανενόχλητος. Και το ελεύθερο τώρα από τον Παλιγκίνη. Συνέχεια στο παιχνίδι. Και ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο του πειραιώτικου ντέρμπι, Εθνικός Πειραιώς Ιωνικός 0-3. Παρακολουθείτε πάντα τη ζωντανή μετάδοση
της διαδικτυακής τηλεόρασης του Sportal TV. Ένα σκορ το οποίο φρονώ πως είναι αρκετά πλασματικό, δεδομένου ότι ο Εθνικός πατούσε καλύτερα στο γήπεδο μέχρι το 60, κάπου εκεί. Ήρθε η ολική κατάρρευση μετά από δύο φάσεις που έκανε το σύγκρονο του Ελευθέρη Βασιλιάδη και πέτυχε ισάριθμα τέρματα. Ελέγχει τώρα η άμυνα του Εθνικού και ψάχνει τον Αργυρίου. Αργυρίου θα χάσει την μπάλα. Κακός ο Αργυρίου σε αυτό το δεύτερο μέρος και μοιραίος στο πρώτο, όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Ιωνικός τώρα και πάλι στο προσκήνιο με τον Κυριακίδη, αυτός πιο πίσω για τον κριτικό, αφήνει την μπάλα ακόμη πιο πίσω στον Παντελίδη. Κυριακίδης με την μπάλα στα πόδια. Κατσικιάς. Κατσικιάς και πλάγιο out, κερδισμένο για τον Ιωνικό. Ευκαιρία να φάει, να ροκανίσει λίγο ακόμη χρόνο η φιλοξενούμενη ομάδα. Κυριακίδης πίσω για τον Παλιγκίνη. Και ασκληρό φάουλ τώρα στα όρια του πλαγίου, out. Κίτρινη κάρτα θα την αντικρίσει ο Λεωνιδόπουλος που πέρασε στον αγώνα πριν από λίγα λεπτά. Αλλαγή. Εσύ όσο έχουμε φτάσει στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης, Εθνικός πλήρως, Ιωνικός Νίκιας 0-3. Ο Ρόβας με εύστοχο χτύπημα πέναλτι άνοιξε το σκορ στο 60ο λεπτό για να διπλασιάσει τα τέρματα. Δύο λεπτά αργότερα ο Ντούλιας με έξοχο πλασέ στο 76. Και πάλι ο Ρόβας σημείωσε το τρίτο τέρμα. Την ομάδα της Νεάπολης. Κοντρολάρει τώρα μέσα στην περιοχή. Θα γλιστρήσει εκεί ο επιθετικός του Ιωνικού. Τίποτα. Ασφαλώς τώρα. Για φάουλ. Και κίτρινη κάρτα. Στο Στασινό. Στασινό θα δει την κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Ένα φάουλ σε καλή θέση για τον Ιωνικό. Κοντά στην μπάλα βρίσκεται τόσο ο Κυριακίδης όσο και ο Ζαφυρίδης. Ο Κατσίκιας θα απομακρυνθεί από την εκτέλεση. Τώρα θα πάρει την μπάλα όμως Κυριακίδης. Σαφυρίδης, το 1-2 εκεί με τον Κατσίκια, θα σεντράρει αυτός, απογοητευτική. Σέντρα, out, ευθείας out. Βουτσινάς ψάχνει μπάλα τώρα για να δώσει συνέχεια με ελεύθερο. Συμπληρωμένα 90 λεπτά στο δημοτικό γήπεδο Δημοσχάτου, Εθνικός Ιωνικός 0-3. Ακολουθείτε τη ζωντανή μετάδοση του Sportal TV στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του τετάρτου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας, το σπουδαιότερο ίσως παιχνίδι, κλασικό πυριωτικό ντέρμπι. Φάουλ τώρα για τους φιλοξενούμενους στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ζαφυρίδης για τον Κυριακίδη και εκείνος με τη μία σε ένα χώρο που ελέγχουν του Εθνικού. Λεωνιδόπουλος είναι αποδείξεις μπάλας. Στασινός passing game τώρα. Μπήκαμε ήδη στις καθυστερήσεις. Σούφλας για τον Λεωνιδόπουλο. Ελύσεται αυτός. Αργυρίου τώρα κατά τους μπάλας. Θα χάσει όμως καθαρά
Κυριακίδης. Θα πέσει κάτω, τίποτα. Διώχνουν και πάλι σε ένα χώρο που ελέγχει με δυσκολία και ο Μαρτίνος. Στρατάκης. Μαρτίνος και πάλι. Μπάλα πίσω στον Βουτσινά. Βουτσινάς εκεί, επικίνδυνα πράγματα. Θα διώξει. Αυτό έλειπε τώρα το, για τον Εθνικό, να δεχτεί και ένα τέταρτο γκολ. Αργυρίου. Σε μία από τις τελευταίες επιθετικές προσπάθειες τον υπεδούμενο για κάτι καλό, ένα σουτ μάλλον κακό. Επιχείρησε εκεί πέρα ο Σούφλας. Ο Σούφλας που θυμίζω λίγο νωρίτερα ανενόχλητος στην καρδιά της άμυνας του Ιωνικού μετά από εκτελείς κόρνερ στην μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Παλιγκίνη. Και λήξη του αγώνα, ο διοικητής αναμέτρησης κάτσε μόλις δύο μεταγαστερήσεις. Λήξη του αγώνα, Εθνικός Πειραιώς Ιωνικός 0-3 στο πειραιώτικο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής του τετάρτου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ας έναν αγώνα με εξαιρετικό ρυθμό για τα πρώτα 60 λεπτά της αναμέτρησης. Κάπου εκεί ο Ρόβας κέρδισε σε καθαρή ανατροπή, ανατρέπει καθαρά μάλλον από το μέσα στην περιοχή του Βουτσινιά και της επέναλτη το ευστόχησε στην εκτέλεση που ανέλαβε ο ίδιος. Άνοιξε το σκορ για το συγκρότημα του Λευτέρη Βασιλιάδη. Δύο λεπτά αργότερα μια ψυχρονουσία για τους γηπεδούχους. Διπλασίασε τα τέρματα ο Ντούλιας με εύστοχο πλασέ, πλασά εύστοχα τον εξερχόμενο Βουτσινά για να έρθει στο 76 και πάλι ο Ρόβας ο σκόρερ του πρώτου τέρματος για να διαμορφώσει το τελικό σκορ εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Μοσχάτη. Εθνικός Ιωνικός 0-3. Οι δύο ομάδες αποχωρούν σε ένα πολύ όμορφο ποδοσφαιρικό κλίμα εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Μοσχάτου με τους παίκτες του Ιωνικού να δίνουν όρκο προσπάθειας, κοινής προσπάθειας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Καθαρός νικητής ο Ιωνικός απόψε 3-0. Ένα εθνικό όμως που πάτησε πάρα πολύ καλά στο γήπεδο για περίπου 60 λεπτά. Δέχτηκε τα δύο τέρματα και κατέρευσε. Θέλω να ζητήσω και πάλι συγγνώμη για τα όποια τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Από την οπερατέρ μας, τη Χρύσα Σουφρονά και από τον Βαγγέλη Παλάτο που βρισκόταν στην περιγραφή αλλά και στην παράγωγη του αγώνα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Μοσχάτου, Εθνικός Πειραιώς Ιωνικός Νίκαιας 0-3.